στο οικονομίδιο γυμναστήριο της Ιαλισσού, ο Διαγόρα στο δεύτερο φετινό του φιλικό παιχνίδι αντιμετώπισε τον Ιάλισσο, που στο παιχνίδι αυτό παίζει με τις άσπρες εμφανίσεις. 2-1 κέρδισε ο Γυραιός, ωστόσο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού και ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, τις εντυπώσεις τις έκλεψε ο Ιάλισσος, ο οποίος είχε μια αρκετά καλή εμφάνιση εντός αγωνιστικού χώρου και έδειξε ότι έχει ένα πολύ δυνατό σύνολο. Ο Διαγόρας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με ένα πολύ όμορφο γκολ το οποίο σημείωσε ο νεαρός Χατζικοσμάς. Είναι η φάση αυτή που βλέπετε στους δέκτες σας. Εδώ στριφογυρίζει και σουτάρει με το αριστερό πόδι πολύ δυνατά. Πετυχαίνει ένα θαυμάσιο γκολ ο νεαρός και κάνει το 0-1 νωρίς στο πρώτο ημίχρονο. Ξανά η φάση σε αργή κίνηση. Κοιτάξτε πώς στριφογυρίζει ο Χατζικοσμάς και έχει απέναντι του την εστία. Σουτάρει προς την αριστερή συμβολή των δοκών του τερματοφύλακα Κεφάλα που ευνηδιάστηκε και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Για μια ακόμη φορά αξίζει τον κόπο νομίζω να δούμε αυτό το πολύ όμορφο γκολ από το νεαρό, ωραίο σουτ, και γίνεται το 0-1 στο 13ο λεπτό, νωρίς δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ είχαμε μια ένταση που προκλήθηκε από διαμαρτυρίες μεταξύ των ποδοσφαιριστών στα μισά περίπου του πρώτου ημιχρόνου. Ευτυχώς με την επέμβαση των ψυχρεμότερων τα πνεύματα δεν οξύνθηκαν και άλλο. Εδώ γίνονται προσπάθειες και από παράγοντες των ομάδων που έχουν μπει εντός αγωνιστικού χώρου για να χωρίσουν τους ποδοσφαιριστές και μετά από λίγο το παιχνίδι θα συνεχιστεί χωρίς να σημειωθεί άλλο παρατράγουδο τέτοιου είδους μέχρι το φινάλε του. Και οι προπονητές, τουλάχιστον ο Νίκος Αμαντικός, είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Το παιχνίδι συνεχίζεται και πάλι. Έχουμε περάσει στα στιγμιότυπα του δευτέρου ημιχρόνου, όπου με αυτόν εδώ τον τρόπο ο Κυριάκος Μαριάς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το σκορ 1-1. Ισοφάρισε στο 54ο λεπτό ο Ιάλισσος, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα. Ξανά η φάση μέσα στη μεγάλη περιοχή, δεν μπορεί να διώξει η άμυνα του Διαγόρα. Το σούτ από το Σταυλά αποκρούει ο τερματοφύλακας και από κοντά έρχεται ο Κυριάκος Μαριάς, φετινό μεταγραφικό απόκτημα του Ιάλισσου, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1. Το 2-1 θα σημειώσει ο Φαμπίνιο 9 λεπτά αργότερα. Εδώ με αυτόν τον τρόπο στο 63 στέλνει την μπάλα στη γωνία και κάνει το σκορ 1-2. Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό του Ιάλισσου με τον Διαγόρα.